Είχαμε σήμερα στην Επιτροπή Υγείας τη συνέχεια της κατάρθρου συζήτησης για τον επικίνδυνο μολυσματικό ασθενειών στην παρουσία του Υπουργού Υγείας. Οφείλω να πω ότι είχαμε μια πάρα πολύ επικοδομητική συζήτηση από όλες τις απόψεις και από πλευράς Υπουργού, ο οποίος είχε αντιληφθεί και αντιλαμβάνεται τις ανησυχίες, τις επικοδομητικές ανησυχίες των κομμάτων, αλλά και από πλευράς κομμάτων οι οποίοι είχαν θέσει τα ερωτήματα τους, τις ανησυχίες τους, τους προβληματισμούς τους, με σκοπό βεβαίως να έχουμε αυτή τη καλή συζήτηση για να μπορέσουμε να αναδιαμορφώσουμε το κείμενο με στόχο να εξυπηρετήσουμε το καλό συνομένο συμφέρον πολίτη και τη δημόσια υγεία. Να πω ξανά ότι ο επικίνδυνο μολυσματικών ασθενειών χρειάζεται να ξεχωριστεί, γιατί ο περιδημοκάθαρσης νόμος ισχύει από το 1932. Πρέπει να εμπλουτίσουμε αυτό το νομοσχέδιο και με τις δικές μας εμπειρίες της πανδημίας τα τελευταία δύο χρόνια, γι' αυτό και είναι σημαντικό να το εξυγχρονίσουμε. Αλλά παράλληλα, σκοπός μας είναι να διατηρήσουμε και την εγρήγορση που υπάρχει και σήμερα στο να βγάζει η κυβέρνηση διατάγματα για να μπορεί να αντιμετωπίζει άμεσα και έγκαιρα, όπως χρειάστηκε να το πράξει αρκετές φορές τα τελευταία δύο χρόνια, την πανδημία, με ιδιαίτερα και συγκεκριμένα μέτρα. Προς αυτή την κατεύθυνση, νομίζω ότι έχουμε καταλήξει σε συγκεκριμένες αλλαγές επί του νομοσχεδίου. Γι' αυτό και σε δύο εβδομάδες έχει δεσμευτεί το ίδιο το Υπουργείο ότι θα φέρει και θα καταθέσει αναθεωρημένο κείμενο και θα συνεχιστεί από όλους μας η κατάρθρον συζήτηση. Ευχαριστώ.